Κοιτάξτε, εμείς αυτό που εντοπίσαμε και από τη συζήτηση αυτή στο επιτελικό κράτος είναι ότι οι τόνοι ανεβαίνουν, αλλά όχι για την ουσία του ζητήματος. Δηλαδή, ο καυγάς για το κομματικό κράτος και για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων που επικράτησε χτες στη συζήτηση στη Βουλή καλύπτει και κρύβει, αν θέλετε, τη συμφωνία στα βασικά. Ότι το κρίσιμο και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ήταν πως το κράτος θα γίνει πιο αποτελεσματικό στο να προχωρήσει χωρίς απόκληση τις μνημονιακές δεσμεύσεις που όλα μαζί τα κόμματα, τουλάχιστον τα τρία βασικά κόμματα. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν το βάζουμε την έννοια γιατί τη συνέργεια είναι και λίγο, ξέρετε. Με την έννοια όμως ότι στρατηγικά σε επίπεδο πολιτικών επιλογών συμφωνούν. Και συμφωνούν και δεν είναι τύχη. Συμφωνούν και με τις δεσμεύσεις και τους κόφτες και την εποπτεία. Συμφωνούν με τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η Κομισιόν, το Eurogroup, το μνημόνιο που όλοι μαζί ψήφισαν, και το ζητούμενο είναι πώς τώρα, βγαίνοντας σε αυτή την περιβόητη μεταμνημονιακή εποχή, πώς θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι στόχοι της επιχειρηματικότητας. Δεν το κρύβουν εξάλλου. Μάλιστα και ο κύριος Γεραπετρίτσου, ο κύριος Υπουργός, ευχαρίστησε τον κύριο Τσίπρα για τις επικοδομητικές προτάσεις που έκανε και έγιναν αποδεκτές στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το κρίσιμο όμως νομίζω που πρέπει να απασχολήσει και τον κόσμο είναι το για ποιον τελικά θα γίνει πιο αποτελεσματικό το κράτος. Γιατί, να μου επιτρέψετε, αλλά το κράτος είναι αποτελεσματικότατο όταν πρόκειται να επιβάλλει μέτρα καταναγκασμού σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, των εργαζομένων, όταν πρόκειται να προχωρήσει στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Σας έχουν θέσει αυτές τις μέρες και αυτό το διάστημα όμως το ερώτημα, 70.000 νέες θέσεις εργασίας στο ελληνικό στην επένδυση, δεν τις θέλουμε? Φυσικά θέλουμε τις νέες θέσεις εργασίας. Το ζητούμενο είναι βέβαια και με τι όρους θα είναι οι θέσεις εργασίας. Γιατί μένουμε πολλές φορές να μετράμε σε αριθμούς θέσεις εργασίας, αλλά να δούμε και σε όλους αυτούς τους κλάδους που έχουν τα προηγούμενα χρόνια και τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης. Με τι όρους δουλεύουν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα? Με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια και μισθούς, αν και όποτε δοθούν. Και ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα, επειδή διανύουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες, σε αυτό το θέμα είναι ο τομέας του τουρισμού και του επιστημισμού. Αλήθεια, είναι λίγες οι θέσεις εργασίας σε αυτό το κλάδο? Τώρα κοιτάξτε, και για τη συζήτηση που γίνεται για το άσυλο, και μάλιστα εν μέσω Αυγούστου, με μια διαδικασία κατεπήγοντος. Είναι και χαρακτηριστικό της επιλογής που έχει κάνει η κυβέρνηση στον πρώτο μήνα της να φέρει με τέτοιες διαδικασίες όλες τις αλλαγές που, επιτρέψτε μου, αλλά δεν καταλαβαίνω και γιατί πρέπει. Δικαίωμα προτεραιοτήτων δεν έχει το. Είναι διαφορετικό το δικαίωμα προτεραιοτήτων και είναι διαφορετικό το αν θα συζητάς με μια διαδικασία επίγοντος και κατεπήγοντος, άρα να περιορίζεις τη δυνατότητα της ολοκληρωμένης συζήτησης στη Βουλή και να μπορέσει τέλος πάντων και να τεθεί πραγματικά υπόψη της κοινωνίας, και δεν είναι πρώτη φορά που μεταρρυθμίσεις που αφορούν την παιδεία επιλέγονται αντίστοιχα, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Όμο Γαβρόγλου τον έφερε μεγάλη εβδομάδα. Επιλέγεται μια περίοδος που είναι κλειστά τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για να μειωθούν και οι αντιδράσεις. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι που είναι και ο στόχος της επιλογής της κατάργησης του ασύλου, είναι η λαϊκή, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις και η φοιτητική αντίδραση στις αλλαγές που έρχονται στα πανεπιστήμια, και αυτές είναι που πραγματικά δημιουργούν την ανασφάλεια στους φοιτητές και στους νέους, γιατί οι φοιτητές και οι νέοι το πρόβλημά τους σήμερα στα πανεπιστήμια δεν είναι σαφέστατα τα ζητήματα που αξιοποιούνται ως πρόφαση, τα ζητήματα της εγκληματικότητας κλπ. Είναι προβλήματα τα οποία όμως ούτε το πανεπιστημιακό άσυλο είναι αυτό που τα προστατεύει, γιατί υπόθηκε και το έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι υπάρχουν και σε άλλες μορφές και σε άλλους χώρους που δεν καλύπτουν από το άσυλο και δεν είναι επιλογή τους, επιλογή της κυβέρνησης, ούτε των λοιπόν αστικών κομμάτων να αντιμετωπίσουν την εμπορία ναρκωτικών, ούτε άλλες μορφές εγκληματικότητας. Αντίθετα, με διάφορους τρόπους την σπρώχνουν κοντά στους χώρους του Πανεπιστημίου. Αυτό που πραγματικά, για να ολοκληρώσω, αυτό που πραγματικά ενοχλεί
είναι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι φοιτητές να οργανώνονται και να διεκδικούν καλύτερους όρους για τις σπουδές τους και για τη δουλειά τους, και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές τις συνθήκες, όταν ότι ενισχύεται και το νομοθετικό οπλοστάσιο για να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους κινητοποιήσεις, δεν είναι τυχαίο ότι στις τελευταίες αλλαγές του ποινικού κώδικα, ενώ όλες οι ποινές για όλα τα εγκλήματα έχουν μειωθεί προς τα κάτω, οι μόνες ποινές που αυξήθηκαν είναι η παρεμπόδιση των υπηρεσιών και των συγκοινωνιών, δηλαδή εγκλήματα που συνδέονται με φοιτητικές μαθητικές κινητοποιήσεις.